Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Από το κίνημα Κυπρίων Κυνηγών ήρθαμε να σας δείξουμε τρεις μεθόδους οι οποίοι είναι ένα από τα βασικότερα πράγματα για το θύραμα. Πρώτον είναι τα χαρούπια. Είναι ένα από τα καλύτερα τρόφιμα για τον λαγό, ιδιαίτερα αν μπορούμε να τα βάζουμε σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες χαρουπιές, τερατσιές δηλαδή. Δεύτερο, αυτό που είχαμε δείξει προηγουμένως είναι με τους βόλους. Γιατί βόλους? Με τους βόλους μπορεί να κάνεις απίστευτα πράγματα. Μπορεί να φτιάξεις σε αυτό το σχήμα ή λίγο πιο μικρές. Αρκετοί μας ρωτήσατε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μέθοδο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Απλούστατα. Βάζουμε τους σπόρους μία νύχτα σε νερό για να φουσκώσουν. Ούτως ώστε με αυτή τη διαδικασία ξυπράμε το σπόρο. Δεύτερο, επιλέγουμε μαύρο χώμα γιατί έχει παραπάνω θρεπτικά συστατικά για το σπόρο. Τρίτο, γιατί επιλέγουμε αυτή τη μέθοδο? Γιατί με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να μπούμε σε περιοχές οι οποίες είναι πετρώδες. Με τις πρώτες βροχές το χώμα θα σπάσει, θα ανοίξει και ο σπόρος θα βρει απευθείας χώμα. Οπότε, το διάστημα κίνητρο να ξεκινήσει να φυτρώνει, με το παθίζει και ριζώνει, μπορεί να φτάσει, να περάσει μέσα από πέτρες και να φτάσει στο χώμα. Είναι απλό. Τέταρτο, τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν χρειάζεται απαραίτητα να βάλουμε μόνο σπόρους από πόδες φυτά. Δηλαδή πιζέλι, ήλιο, βίκο. Μπορούμε να βάλουμε και σπόρους από πεύκα. Μπορούμε να βάλουμε σπόρους από άλλα δέντρα ή από τους σπόρους μέσα από τα χαρούπια. Όμως, πάντοτε, ό,τι και να κάνουμε μέσα σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε άσκοπα, γιατί εγώ το θεωρώ άσκοπο, να κάνω οτιδήποτε μέσα σε επιτρεπόμενες περιοχές. Γιατί απαγορευμένοι είναι αυτοί που τροφοδοτείται επιτρεπόμενοι. Φτάνει φυσικά να προστατεύεται. Επίσης, φίλοι μου, οποιοσδήποτε σπορές μας που κάνουμε σε οποιαδήποτε επαρχία και περιοχή της Κύπρου, πάντα γίνεται με μια σωστή διαχείριση τροχτηγών και επιβλαβών. Πάντοτε. Διότι για να γίνει μια σωστή δουλειά πρέπει να γίνεται σωστή σε λεπτομέρειες. Και πολλές λεπτομέρειες βγαίνει έναν καλό αποτέλεσμα. Εφόσον προσφέρουμε τα τρία βασικά πράγματα, το οποίο είναι νερό, φαγητό και προστασία, τουλάχιστον τα δίποδα επιβλαβής να σεβαστούν τους σκόπους ορισμένων. Είναι κρίμα κάποιοι να σπαταλάνε χρόνο από τις οικογένειες τους, χρήμα, και να καταστρέφονται από μια μερίδα οι οποίοι ούτε καν ανήκουν σαν εμάς τους απλούς κυνηγούς. Είναι κρίμα. Είναι δυστυχώς οι υπόλοιποι που δεν έχουν σεβασμό και παιδεία. Φυσικά, για να σε ελαφρωθείς σημαίνει ότι έχεις παιδεία. Δεν ανήκουν σε καμία κοινωνική οικογένεια. Φίλοι μου, καλησπέρα από μένα. Λοιπόν, όπως σας έδειξε ο φίλος ο Άρης από το κίνημα Κυπρίων Κυνηγών, σας δείξαμε δύο μεθόδους, τους βόλους και τα τεράτια, τις χαρουκιές. Λοιπόν, εδώ μαζέψαμε βαλανιδιά, τον καρπό της βαλανιδιάς, και ο λόγος είναι ο εξής. Κάβουμε μία τρύπα περίπου 50 εκατοστόμετρα και βάζουμε το σπόρο μέσα, όχι έτσι, έτσι. Δηλαδή η μύτη του σπόρου να είναι κάτω. Η μύτη του σπόρου να είναι κάτω για να μπορεί να θύσει ρίζα, ενώ έτσι σπάζει ρίζα. Λοιπόν, βάζουμε έτσι, κάνουμε 50 εκατοστόμετρα την τρύπα μας στο χώμα. Λοιπόν, καταρχήν πριν βάζουμε το χώμα βάλουμε τις πέτρες, και ο λόγος που βάζουμε τις πέτρες είναι για υγροποίηση του εδάφους, για να βαστά υγροποιημένο τον καρπό μας. Δηλαδή με λίγα λόγια, θα κάνουμε έτσι λίγο πιο απλό, σκάβουμε ένα 50 πόντους, ναι, 50 πόντους. 50 πόντους. Βάζουμε μερικές πέτρες, το βρέχουμε, σωστά, βάζουμε λίγο νερό, βάζουμε το σπόρο, το σκεπάζουμε με χώμα και ξανά νερό. Ξανά νερό. Μάλιστα. Λοιπόν,
Και όπως είπαμε προηγουμένως, η μύτη να είναι πάντα κάτω. Πάντα έτσι η μύτη. Πάντα. Όχι έτσι, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν δικαιώσουμε αυτή τη διαδικασία, ακόμα ένας τρόπος για να σταθεροποιηθεί η υγρασία γύρω από το σπόρο, βάζουμε σπόρους μέσα, μπορούμε να βάλουμε και μπρόκολι και κουνουπίδι ή ακόμη και σιτάρι, ζέλι, βίκο, ούτως ώστε που αθίζει η σπορά που θα κάνουμε γύρω από την τρύπα, θα μπορεί με τις πρώτες ώρες, πρωινές ώρες και τις νυχτερινές ώρες να υγροποιηθεί ξανά το έδαφος. Δηλαδή από την υγρασία. Από την υγρασία. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μας φίλοι, κερδίζουμε αρκετά με αυτόν τον καρπό, διότι η βαλανιδιά είναι πάρα πολύ σημαντική στην Κύπρο μας και ο λόγος είναι ο εξής. Η ρίζα της βαλανιδιάς κρατάει, αποθηκεύει αρκετό νερό με τις ρίζες της και μένει κάτω στο έδαφος και μπορεί να βοηθήσει και τη βιοποικιλότητα της γύρω περιοχής. Εμείς προχωρούμε με τα έργα μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας, δεν μας σταματάει κανείς. Προχωρούμε, διότι εάν πραγματικά αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θέλουμε να κρατήσουμε το κυνήγι, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Όχι στα λόγια, ούτε στα Facebook, ούτε στα σχόλια, ούτε στα like, ούτε στα share, ούτε στα μπράβο μας. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και εμείς και εσείς. Δεν ξέρω, φιλάρια, θέλεις να πεις κάτι? Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σκεφτείτε, το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό σε σχόλια, ένας κυνηγός, είμαστε 50.000 πάνω κάτω, ένας κυνηγός να βγαίνει στο βουνό που βγαίνει μία φορά, μία, όχι δύο, μία φορά να φυτεύει ένα δέντρο, μία, σκεφτείτε τι θα γίνει.